Καλώς ήρθατε για ακόμη Τετάρτη στο Final Cut Pro Greek Tutorials. Σε ένα από τα πρώτα, αν δεν κάνω λάθος, επεισόδια αυτής της σειράς, σου έδειξα πώς μπορείς να κάνεις editing σε έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο, ώστε να εξοικονομήσεις χώρο από τον Mac σου. Σήμερα θα σου δώσω 4 tips ή αλλιώς θα σου εξηγήσω 4 τρόπους με τους οποίους μπορείς να εξοικονομήσεις χώρο στην library σου. Αυτό έχει δύο θετικά. Πρώτον, δεν κινδυνεύεις να μείνεις χωρίς υπόλοιπο αποθηκευτικό χώρο. Και δεύτερον, ιδιαίτερα αν έχεις ένα λίγο πιο παλιό μοντέλο, είναι καλύτερα η library σου να είναι πιο ελαφριά και όχι τόσο μεγάλη. Έτσι, κατά τη διάρκεια του editing θα αποφύγεις οποιοδήποτε είδος ίσως κρασαρισμάτων και γενικότερα το μηχάνημα και το editing θα τρέχει πιο καλά. Είμαι η Άρθεμις. Καλή διασκέδαση! Εάν είσαι καινούργιος εδώ, σκέψου να πατήσεις εγγραφή. Είναι δωρεάν και ταυτόχρονα με βοηθάει να κάνω και άλλα βίντεο τέτοιου είδους. Πάμε όμως στους 4 τρόπους για να εξοικονομήσεις χώρο. Για αρχή, όταν κάνεις εισαγωγή media σε μια library ή σε ένα καινούργιο project, σου δίνεται η επιλογή να αντιγράψεις τα αρχεία στην library είτε να αφήσεις τα αρχεία στο σημείο που ήδη είναι αποθηκευμένα. Αυτό σημαίνει με πιο απλά λόγια, έχεις για παράδειγμα τα αρχεία σου αποθηκευμένα στον φάκελο Artemis και είναι 20 GB. Όταν όλα αυτά τα αρχεία τα κάνεις αντιγραφή στη library, κάτι το οποίο είναι, αν δεν κάνω λάθος, ήδη προεπιλεγμένο όταν έχεις εγκαταστήσει τον Final Cut, σημαίνει ότι παίρνεις αυτά τα 20 GB και τα προσθέτεις στη library και έχεις αυτόματα 20 και 20 GB, δηλαδή στον υπολογιστή σου βρίσκονται 40 GB, στην ουσία για το ίδιο πράγμα. Γι' αυτό λοιπόν σου συνιστώ να επιλέξεις Leave Files in Place. Φυσικά, εάν ξέρεις ότι με το που περάσεις τα αρχεία και τα αντιγράψεις στη library, μετά πας στον φάκελο, για παράδειγμα Artemis, όπως το συγκεκριμένο παράδειγμα, και τα διαγράψεις, φυσικά έχεις απλά και πάλι μόνο 20 GB. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο γενικώς δεν το συνιστώ, γιατί μπορεί να γίνει κανένα λάθος και απλά να χάσεις όλα σου τα αρχεία. Ένας δεύτερος τρόπος τώρα για να μην φορτώσεις την library σου είναι να απενεργοποιήσεις το background rendering. Rendering συμβαίνει στην ουσία όταν αρχίσεις να κόβεις το project σου, να κάνεις διάφορα μικρότερα κλιπάκια, να βάζεις πάνω εφέ, να βάζεις τίτλους και ούτω καθεξής και μουσική. Όταν γίνεται rendering λοιπόν, σου επιτρέπει να δεις τι έχεις δημιουργήσει μέχρι στιγμής και το παίζει πιο ομαλά, σαν να είναι δηλαδή το τελικό βίντεο. Άμα δεν έχει γίνει rendering, συχνά βλέπεις ότι κολλάει και δεν τρέχει όπως θα έπρεπε να τρέξει, γιατί δεν είναι το τελικό, ας πούμε, αποτέλεσμα. Τώρα αυτό από τη μία είναι καλό, γιατί μπορείς κατά τη διάρκεια που επεξεργάζεται το project να δεις πώς θα είναι το τελικό το αποτέλεσμα, αλλά γεμίζει παράλληλα έξτρα αρχεία τα οποία έχουν σαν συνέπεια να φορτώνουν την library σου. Τώρα φυσικά θα με ρωτήσεις και πώς μπορώ να δω το τελικό αποτέλεσμα αν δεν γίνεται rendering στο background. Rendering φυσικά μπορείς να κάνεις, αλλά manual, με δύο τρόπους. Είτε να επιλέξεις το συγκεκριμένο κομμάτι μόνο που θέλεις να γίνει render και να πας είτε στο μενού Modify Render Selection, είτε φυσικά και με το shortcut Ctrl-R, είτε μπορείς να κάνεις κατευθείαν όλο το clip ή καλύτερα όλο το project rendering, είτε από το μενού Modify Render All, είτε πατώντας το shortcut Command-Shift και R. Κάτι άλλο τώρα που εγώ προσωπικά έχω απενεργοποιημένο και θα πρότεινα να το απενεργοποιήσεις και εσύ, γιατί φυσικά γεμίζει με άχρηστα αρχεία τη βιβλιοθήκη σου, είναι τα Optimized Media για Multicam. Αυτό βασικά είναι κάτι που το κάνει το Final Cut για να παίζουν πιο καλά κατά τη διάρκεια του editing βίντεο όταν έχεις διάφορες κάμερες. Έχω κάνει στο παρελθόν επίσης ένα βίντεο πώς μπορείς να κάνεις editing με Multicam, αλλά από τη στιγμή που έχεις για παράδειγμα δύο κάμερες, οι οποίες ας πούμε χοντρά-χοντρά έχουν clip των 4K. Πάλι πιστεύω
ότι θα μπορεί να τα τρέξει στο Final Cut και ακόμα δεν, αν δεν έχεις επιλεγμένο το Optimized Media για Multiple Cam. Αυτό μόνο εάν έχεις κανένα μοντέλο του 2012 για παράδειγμα και έχεις τις, ξέρω εγώ, super duper καινούργιες Sony με το κάθε αρχείο να έχει και εγώ δεν ξέρω πόσα gigabyte, εκεί μάλλον καλύτερα άφησε το ενεργό. Αλλά ας το πούμε τώρα για normal βίντεο που έχεις μία-δύο κάμερες, είναι κάτι το οποίο απλά θα σου γεμίσει χώρο στη library και τίποτα άλλο. Για να το επενεργοποιήσεις λοιπόν, πηγαίνεις Preferences, Playback και μετά ξετσεκάρεις τα Optimized Media for Multicam. Και το τέταρτο και τελευταίο tip είναι το εξής. Για τον ένα ή για τον άλλο λόγο μπορεί να θες να έχεις ενεργοποιημένα τα δύο τελευταία που σου είπα, είτε το background rendering είτε τα optimized media για multicam. Συμβαίνει. Εγώ μερικές φορές το ενεργοποιώ το background rendering και άλλες φορές το απενεργοποιώ ανάλογα τι project έχω. Τώρα όλα αυτά τα δημιουργημένα αρχεία, παρόλα αυτά, δεν χρειάζεται να τα κρατάς στη library σου. Μπορείς το ενδιάμεσο να τα διαγράφεις. Και για να το κάνεις αυτό, πήγαινε file και μετά delete generated files. Από εκεί μπορείς να επιλέξεις delete rendered files και αυτό που κάνω εγώ προσωπικά είναι το delete all. Και βλέπεις, για παράδειγμα, εδώ η library στην αρχή ήταν 20 GB. Και από τη στιγμή που διαγράφει όλα αυτά τα rendered αρχεία, έχει μείνει μόνο μερικά megabyte. Το ίδιο φυσικά μπορείς να κάνεις εάν θέλεις να διαγράψεις optimized files. Αυτά ήταν λοιπόν για σήμερα. Ελπίζω να σε βοήθησα στο να έχεις λίγο πιο ελαφριά library όταν κάνεις επεξεργασία βίντεο στον Final Cut. Εάν σου άρεσε το βίντεο μου, άφησε μου ένα like και μην ξεχάσεις να πατήσεις εγγραφή στο κανάλι μου για να δεις και την επόμενη Τετάρτη ακόμη ένα βίντεο για το Final Cut Pro. Και θα τα ξαναπούμε εκεί. Ciao.